Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Παράθυρο ευκαιρίας για νέες επενδύσεις σε έργα υποδομών στη χώρα μας αλλά και επιπλέον χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να φέρει η επέκταση του πακέτου Juncker, το οποίο ήδη κινητοποιεί επενδύσεις ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόβλεψη που προστίθεται στο σκοπό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα αντιμετωπίσει τις αποτυχίες της αγοράς και θα χρηματοδοτήσει έργα υψηλού κινδύνου, τα οποία διαφορετικά δεν θα λάμβαναν επενδυτική στήριξη, μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανοίξει επιπλέον ευκαιρίες για την χώρα μας, όπου οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αγωνία για περίπου 60.000 πολίτες που περιμένουν να δουν αν θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα, καθώς σε πολλούς από αυτούς εκκρεμεί η συνένεση από φιλοξενούμενους, η οριστικοποίηση της αίτησης και η σύνδεση άφημη με τον ΑΜΚΑ. Ήδη οι μη ολοκληρωμένες αιτήσεις έφταναν χθες το μεσημέρι περίπου τις 54.000. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα έκλεισε χθες τα μεσάνυχτα εν μέσω σεναρίων. Θα ξανανοίξει την προσοχή Δευτέρα για όσους πολίτες αντιμετώπισαν προβλήματα με την αίτησή τους και πρέπει να τα διορθώσουν. Για όλους αυτούς προβλέπεται και νέα πληρωμή μερίσματος λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Πάντως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα λάβουν το ποσό που τους αναλογεί πάνω από 1.300.000 δικαιούχοι. Η κούρσα που έχει κάνει το Bitcoin το τελευταίο διάστημα είναι στα όρια της επενδυτικής παράνοιας. Συνεχές φαινόμενο οι βίαιες αναταράξεις του, καθώς μπορεί να χάσει μεγάλο μέρος της τιμής του μέσα σε μία ημέρα. Όμως το ερώτημα που υπάρχει στο μυαλό πολλών είναι το εξής: πόσα χρήματα θα είχαν αν επένδυαν 100 δολάρια τότε στο ξεκίνημα του Bitcoin? Εάν λοιπόν κάποιος τότε είχε επενδύσει 100 δολάρια και είχε αγοράσει 130.900 Bitcoin, τώρα θα διέθετε, θα σας το πω ακριβώς, 1.910.354.600 δολάρια. Εξωπραγματικό. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 738,12 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,09% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.